Λένε πως υπάρχει μία δεκαετία στη ζωή κάθε άντρα που είναι η πιο ξεχωριστή. Ο Σταύρος Δαλμάς διανύει σίγουρα αυτήν. Σας αρέσει που μεγαλώνετε? Νομίζω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να μεγαλώνει. Αλλά νομίζω ότι μεγαλώνω καλά. Με την έννοια δηλαδή ότι κρατάω μία ειλικρινή και ηθική σχέση με τον εαυτό μου. Στη ζωή σας παίζετε θέατρο? Όχι. Δεν το έχετε και εύκολο. Μπορείτε να πείσετε γενικότερα ευκολότερα από ότι εγώ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έχετε τις τεχνικές. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι σε ανθρώπους που έχω επιλέξει τη ζωή μου να είμαι εγώ. Και όταν είσαι εσύ δεν παίζεις θέατρο, είσαι εσύ. Εάν παίξω θέατρο θα χάσω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ηθοποιός να παίζει στη ζωή του και να μην το ξέρει να το παίζει, να το κάνει κατά λάθος. Όσοι το κάνουν, το κάνουν από επιλογή. Όταν ήσασταν τραπεζικός υπάλληλος, νιώθατε έξω από τα νερά σας? Πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο βάσανο. Ήταν επιθυμία της οικογένειάς μου και είχα εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα έξω από τα νερά μου για αρκετά χρόνια. Και στο τέλος υπερίσχυσε αυτό. Η παρόρμησή μου, η επιθυμία μου, η οποία με βασάνιζε πάρα πολύ σε σχέση με το τραπεζικό περιβάλλον. Και σπούδασα κρυφά και παραιτήθηκα κρυφά και κάποιες τους έφερα σε προτετελεσμένο γεγονότος δηλαδή. Η οικογένειά σας ήταν αυστηρή? Ναι, με την έννοια αυτή δηλαδή ότι καταρχάς το ότι θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να σπουδάσω θέατρο και κάναν τα πάντα για να μην το κάνω αυτό. Είναι μια επιβολή. Βέβαια μπορούν όλα αυτά να ξεκινούν από ενδιαφέρον και από αγάπη, αλλά η πιο έξυπνη σκέψη είναι ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που είναι στο στοιχείο του και όλοι οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να ανακαλύπτουν το στοιχείο τους και να πηγαίνουν προς αυτό. Νιώθω ότι θέλετε να έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων πάντα. Ναι, μ' αρέσει να έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. Όταν τον χάνετε? Τον χάνω σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στα πάθη, όπως είναι ο έρωτας. Εκεί πλέον δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο. Στον έρωτα, άμα δεχθείς να τον ζήσεις, μπορείς να φτάσεις στο σημείο που να παραδοθείς και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη απόλαυση στον έρωτα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα παραδοθείς, τα πράγματα δεν είναι στα χέρια σου. Έχετε σκεφτεί ποτέ τον εαυτό σας μέσα σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά να έχετε ένα ρόλο του πατέρα και να τα άλλα να έρχονται σε δεύτερη μοίρα? Δεν το έχω σκεφτεί σοβαρά. Κατά καιρούς έρχεται αυτή η σκέψη σαν έτσι, κύματα. Νομίζω ότι αν είχα παιδιά θα είχα εγκαταλείψει εντελώς τον εαυτό μου. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που δεν έχω αποκτήσει ακόμα παιδί. Που αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα είμαι από τους τυχερούς που δεν έχουν παιδί και είναι και πάρα πολύ κακό αυτό που λέω. Αλλά νομίζω ότι αν είχα κάνει παιδιά θα είχα εγκαταλείψει εντελώς το κομμάτι το δικό μου. Θα είχα δοθεί ολόψυχα στα ανθρωπάκια αυτά. Ο κόσμος έχει την εικόνα, έχει την εντύπωση, έχει βγει προς τα έξω αυτή η εντύπωση, ότι υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες επειδή έχουν κάνει υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις που μερικές φορές είναι και ανήθικες. Ισχύει αυτό στο δικό σας χώρο? Το θέατρο είναι και αυτό ένα κομμάτι της ζωής, ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ό,τι αρηβισμός, ό,τι ανηθικότητα υπάρχει στα υπόλοιπα επαγγέλματα, λίγο πολύ, υπάρχει και στο θέατρο. Δεν το κάνουν το θέατρο αριανοί. Άνθρωποι σαν και εμάς το κάνουν. Μπορεί ένας άνθρωπος, αν θέλετε, που πούμε την αλήθεια, πέφτοντας σε ένα κρεβάτι, να σου πάρει το ρόλο. Ναι, ναι. Το δεχθούμε αυτό. Επειδή έπεσε σε ένα κρεβάτι, σου πήρε το ρόλο. Εάν είναι καλός και ταξίζει, θα πάει μπροστά. Εάν δεν είναι καλός όμως, όσα κρεβάτια και να κάνει, θα ξεχαστεί. Έχετε νιώσει την αδικία στο πετσί σας? Όχι, δεν το έχω νιώσει ποτέ μου. Και σας επαναλαμβάνω ότι ούτε σε κρεβάτια έχω πέσει, ούτε υπήρχαν άνθρωποι να με βοηθήσουν και να μου βρουν δουλειά ή να με συστήσουν. Ό,τι έκανα το έχω κάνει μόνο. Τη μοναξιά τη φοβάστε? Όχι.
θα μπορούσατε να μένετε μόνος. Έχω διάχρονα. Υπάρξει πάρα πολλά μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή μου μόνος μου, μια χαρά. Περισσότερο φοβάμαι μια σχέση η οποία, με την οποία δεν επικοινωνώ. Όταν είμαι μόνος μου, μια χαρά.